Οι νέοι δορυφόροι Starlink, που επιτρέπουν απευθείας επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου, πραγματοποίησαν αποστολή μηνυμάτων για πρώτη φορά. Το ορόσημο επετεύχθη στις 8 Ιανουαρίου, μόλις 6 ημέρες μετά την εκτόξευση των 6 δορυφόρων Starlink από έναν πύραυλο Falcon 9. Το Starlink είναι το δορυφορικό δίκτυο της SpaceX σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, που παρέχει υπηρεσία ίντερνετ σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η μεγακατασκευή αποτελείται αυτή τη στιγμή από περισσότερους από 5.250 λειτουργικούς δορυφόρους, αλλά οι 6 που εκτοξεύτηκαν στις 2 Ιανουαρίου ήταν η πρώτη με δυνατότητες επικοινωνίας απευθείας προς κινητά τηλέφωνα. Η παροχή υπηρεσιών σύνδεσης μέσω δορυφόρου απευθείας σε smartphones είναι μια δύσκολη πρόταση, όπως επεσήμανε η SpaceX στην ενημέρωσή της. Οι δορυφόροι Starlink που συνδέονται απευθείας με τα κινητά τηλέφωνα ξεπερνούν αυτές τις προκλήσεις χάρη στον καινοτόμο εξατομικευμένο πυρήνα, φάσματα με φάσεις και προηγμένους αλγόριθμους λογισμικού. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες ανταμοιβές. Και αυτό ισχύει εδώ, σύμφωνα με την πρόεδρο της SpaceX, Gwynn Shotwell. Η συνδεσιμότητα δορυφόρων απευθείας προς κινητά τηλέφωνα θα έχει τεράστια επίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο, βοηθώντας τους ανθρώπους να επικοινωνούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε θέλουν ή χρειάζονται. Το Starlink launch στις 2 Ιανουαρίου ήταν το πρώτο της χρονιάς για την SpaceX. Ωστόσο, θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι στοχεύει να πραγματοποιήσει 144 αποστολές σε τροχιά το 2024, ξεπερνώντας το περσινό ρεκόρ των 98.